είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε την Ελλάδα μπροστά. Φτάνει πια η στασιμότητα και η κρίση. Είμαστε έτοιμοι να αναδείξουμε τη γενιά που έρχεται. Να δημιουργήσουμε νέες και καλύτερες δουλειές με επενδύσεις από όλο τον κόσμο. Να πολεμήσουμε τη μάστιγα των ναρκωτικών. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Μπροστά, μόλις τις χώρες της Ευρώπης, ή πίσω, εσείς διαλέγετε. Νέα δημοκρατία. Νέες ιδέες για μια νέα Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα θλιβερά επεισόδια, υπάρχουν ένας νεκρός και τραυματίες που έγιναν σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης, διατάραξαν σοβαρά το ήπιο προεκλογικό κλίμα. Νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι είναι ο Μανώλης Γιακουμάκης, 37 χρονών. Σοβαρά τραυματισμένος από σφαίρα στην αριστερή ομοπλάτη είναι ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, 38 χρονών. Επίσης τραυματίες είναι ο Μανώλης Τζανάκης, 29 χρονών, με τραύμα στο πόδι. Ο Γιώργος Φρατζής, 35 χρονών. Ο Γιώργος Μαλιατζής, 16 χρονών, με διαμπερές τραύμα στο πόδι. Τα επεισόδια άρχισαν τα ξημερώματα με συμπλοκές οπαδών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έξω από εκλογικά κέντρα, στα οποία έγιναν και καταστροφές. Καταστράφηκε το εκλογικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίστηκαν όμως τα επεισόδια με μεγαλύτερη ένταση το απόγευμα εν ώψη της άφιξης του κ. Μητσοτάκη στην Αλικαρνασσό. Με οδοφράγματα κλείστηκε ο δρόμος και άρχισαν συμπλοκές. Αυτή την ώρα, όπως μας πληροφόρησε ο ανταποκριτής μας Κώστας Βασιλάκης, γίνεται σύσκεψη υπό τον κύριο Μανίκα, Υπουργό Δημόσιας Τάξης, που μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Σταμάτη και εκπροσώπους από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μπεχράκη, και του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λαλιώτη, βρίσκονται από το βράδυ στο Ηράκλειο και προσπαθούν με κάθε μέσο να εκτονώσουν την κατάσταση. Ήδη, όπως μας πληροφόρησε ο ανταποκριτής μας, επικρατεί σχετική ηρεμία. Για τα γεγονότα εξέδωσαν αλλεπάλληλες ανακοινώσεις στα κόμματα και έκαναν δηλώσεις ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε ανακοίνωση του συνασπισμού και δήλωση του Λεωνίδα Κύρκου. Ο κ. Μητσοτάκη, σε δήλωσή του μετά τη συγκέντρωση, ανέφερε ότι το διάβημα που έκανε στον Πρωθυπουργό και χαρακτήρισε απαράδεκτο και κωμικό, όπως είπε, το γεγονός που οι τραμπούκοι του ΠΑΣΟΚ, όπως τους χαρακτήρισε στην Αλικαρνασσό, θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη δίωδό του. Απέφυγε, είπε ο κ. Μητσοτάκη, το σκόπελο και εκείνο που τόνισε ήταν ότι το παρακράτος του ΠΑΣΟΚ ξεψυχάει απόψε στην Αλικαρνασσό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, σε δήλωσή του αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ με τις θέσεις του και τις πράξεις του συμβάλλει κάθε ώρα στην περιφρούρηση του ήπιου κλίματος και αναφέρει ότι υπάρχουν ευθύνες σε εκείνους τους κύκλους που στο βωμό του αντιπερισπασμού θεώρησαν ότι τους εξυπηρετεί η πόλωση, η ένταση και η οξύτητα. Κάλεσε τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ να μην απαντούν στις προκλήσεις και κάνει έκκληση ακόμα σε όλους να διαφυλαχθεί η ηρεμία, αλλά και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να υπερασπίσουν την ομαλότητα με όποιο τίμημα και θυσία. Ο γραμματέας του συνασπισμού Λεωνίδας Κύρκος, απαντώντας στη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη που περιείχε τη φράση «απόψε στην Αλικαρνασσό ξεψυχάει το παρακράτος του ΠΑΣΟΚ», είπε ότι του θύμισε αντίστροφες φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν και επιροδότησαν την ένταση. Ο κύριος Κύρκος εξέφρασε τη λύπη του γι' αυτό και πρόσθεσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε και μπροστά στα θύματα του επεισοδίου να δείξει περισσότερη ψυχραιμία και να εμπνεύσει την αναγκαία αυτοσυγκράτηση. Αργά το βράδυ εκδόθηκε ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία τονίζεται ότι τα αιματηρά επεισόδια που προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, στείνοντας οδοφράγματα στην Αλικαρνασσό και εμποδίζοντας τη διέλευση των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας προς το Ηράκλειο, αλλά και την αφισοκόλληση με ομάδες εγκαθέτων του ΠΑΣΟΚ, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, υπηρετούν το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναβίωση κλίματος μίσους και διχασμού τις τελευταίες μέρες της προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία στυλιτεύει ενώπιον του ελληνικού λαού τις προκλητικές αυτές ενέργειες και προειδοποιεί ότι το παρακράτος του ΠΑΣΟΚ δεν θα περάσει. Από την πλευρά της, συνεχίζει η ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε τα θλιβερά αυτά επεισόδια να προληφθούν, αλλά τα διαβήματά της προς τον εισαγγελέα, τη Διακομματική Επιτροπή, το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση δεν είχαν αποτέλεσμα. Και το αμήλικτο ερώτημα που τίθεται για τη Νέα Δημοκρατία είναι: γιατί οι εγκάθετοι του ΠΑΣΟΚ δεν συμμορφώθηκαν στην εισαγγελική εντολή να ανοίξουν τα οδοφράγματα?
Επίσης, γιατί το ΠΑΣΟΚ αγνόησε το διάβημα του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Σγαρδέλη, προς τον κύριο Λιβάνη? Γιατί δεν είχε αποτέλεσμα ούτε το πρωινό διάβημα του κυρίου Μητσοτάκη στον κύριο Πρωθυπουργό για να παρέμβει στον κύριο Παπανδρέου? Σημειώνουμε ότι γι' αυτό το διάβημα επιβεβαιώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριο Παυλόπουλο. Ακόμα η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τα ερωτήματά της λέγοντας: τι απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Ζολώτα? Και τέλος, γιατί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προέτρεπαν τους εγκάθετους, αναφερόμενοι στους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας «βαράτε τους να μην περάσουν»? Τα ερωτήματα αυτά, συνεχίζει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, προσδιορίζουν και τις τεράστιες ευθύνες του ΠΑΣΟΚ για όσα συνέβησαν. Είναι φανερό, τονίζεται στην ανακοίνωση, ότι ο πανικός της επερχόμενης ήττας οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στο σχέδιο να δυναμητήσει το ήπιο και ομαλό προεκλογικό κλίμα. Στις ακρότητες το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τη σωτηρία του. Αλλά ο λαός, τονίζει τέλος η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία, δεν θα το επιτρέψουν. Θα απομονώσουν τους τραμπούκους και θα προασπίσουν την ομαλότητα και τη γαλήνη. Από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ εκδόθηκε ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι στα τραγικά γεγονότα του Ηρακλείου προστέθηκε η θλιβερή προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για μετάθεση ευθυνών και οι εμπριστικές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Με έκπληξη και οδύνη παρακολουθήσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, να μην καταβάλει την παραμικρή προσπάθεια να συγκρατήσει τους οπαδούς του και να πυροδοτεί ακόμα παραπέρα την όξυνση και την ένταση. Χωρίς την παραμικρή διάθεση να ενισχύσουμε από την πλευρά μας, όπως κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, την ένταση και την πόλωση, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι πρώτον, τα δολοφονικά πυρά ρίχτηκαν από αυτοκίνητο της πομπής υποδοχής του κυρίου Μητσοτάκη.